Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Ο Θεός του Πατρός ημών δια της Θεοτόκου να μας βοηθήσει και να μου επιτρέψει να απευθύνω στην αγάπη σας δύο λόγια. Δεν είμαι όχι απλώς άξιος και ικανός για κάτι τέτοιο, αλλά θα πρέπει να αποτολμήσω κυριολεκτικά με την καρδιά μου προσκολλημένη. Μπορώ να υποθέσω ότι και άλλοι θα είχαν προσκολλημένη την καρδιά τους, όψε στον ζωοδόχο τάφο της υπερευλογημένης Θεοτόκου. Αν και είναι εισόδια της Θεοτόκου, δεν μπορούμε να στρέψουμε αλλού τη σκέψη μας και την καρδιά μας, αλλά στον τάφο της μητέρας μας, της Παναγίας μας Θεοτόκου, εκεί στα Ιεροσόλυμα. Όσοι είχατε αυτή τη μεγάλη ευλογία να προσκυνήσετε στα Πανάγια Προσκυνήματα της Αγίας Γης, θα ενθυμίστε και πιστεύω, όχι υποθέτω, έχω την πεποίθηση ότι όλοι θα αισθανθήκατε τη μεγάλη ευλογία η οποία εκχέεται από τον ζωοδόχο κυριολεκτικά τάφο της Παναγίας μας. Είναι εκείνος ο τάφος ο οποίος δέχτηκε το σώμα το οποίο έγινε σκήνωμα της θεότητος. Και ακριβώς αυτή η ευλογία της Παναγίας μας δια του ζωοδόχου αυτής τάφου μας βοήθησε σήμερα, μας αξίωσε πρώτον να αγρυπνήσουμε για χάρη της, αλλά και να σκεφτούμε και να εμβαθύνουμε σε ένα μεγάλο μυστήριο. Σήμερα η Εκκλησία μας προβάλλει ένα μεγάλο μυστήριο. Δεν είναι μια απλή ανάμνηση, μια εορτή, κάπου γράφτηκε μια εορτούλα μιας παιδίσκης τριών ετών, η οποία εισέρχεται εις τα Άγια των Αγίων, στο νομικό ναό, αλλά είναι μια πολύ μεγάλη εορτή, μια μεγάλη εορτή με πάθος απίθμενο, διότι μας μοιεί σε πολλά και μεγάλα μυστήρια. Η Παναγία μας είναι γνωστό ότι είναι η πύλη, ονομάζεται πύλη. Συνήθως την ονομάζουμε πύλη διότι εκείνη ήταν η πύλη διαμέσου της οποίας ο άκτιστος Θεός εισήλθε στην κτιστότητα. Έγινε άνθρωπος όπως και εμείς και έζησε όπως και εμείς επάνω στη γη, επείνασε, εδίψασε, εκοπίασε, εδάκρισε, ίδρωσε, έπαθε, απέθανε, όλα αυτά τα οποία και εμείς λίγο πολύ βιώνουμε. Και τελικά βεβαίως έφτασε και μέχρι Άδου για να βρει το απολωλός πρόβατο και να το λάβει στους ώμους του και να το προσφέρει στον ουράνιο πατέρα. Αλλά θα ήθελα σήμερα να στρέψουμε την προσοχή μας σε μια άλλη διάσταση της πύλης. Είναι η πύλη, όπως είπαμε, επαναλαμβάνω, δια της οποίας εισήρθε ο άκτιστος στην κτιστότητα, ο Θεός στη γη, έγινε άνθρωπος. Αλλά επίσης είναι και η πύλη διαμέσου της οποίας, διαμέσου της Παναγίας μας δηλαδή, εισερχόμεθα και εμείς στο άκτιστο. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή και εμείς να εισέρθουμε σε κοινωνία με τον Θεό, με τον άκτιστο Θεό, κατά χάρη βεβαίως, εάν δεν εισέλθουμε από αυτή την πύλη. Είναι ένα μεγάλο μυστήριο της Εκκλησίας μας. Είναι πραγματικά το μυστήριο του Θεού. Είναι το μυστήριο στο οποίο δεν μπορούμε, δεν είναι δυνατόν βεβαίως πρώτον να το κατανοήσουμε εφόσον είναι μυστήριο και δεύτερον δεν είναι δυνατόν να το βιώσουμε εμπειρικά και να το ζήσουμε αυτό το μυστήριο του Θεού εάν δεν εισέλθουμε διαμέσου της πύλης αυτής της Θεοτόκου. Είναι η κλίμαξη η οποία κατεβάζει το Θεό στη γη, αλλά ταυτοχρόνως είναι και η κλίμαξη η οποία ανεβάζει εμάς τους ανθρώπους, τους ταπεινούς και κτιστούς και αμαρτωλούς στο μυστήριο του Θεού, στο άκτιστο. Και επειδή η Παναγία μας ήταν μεθόριο και είναι μεθόριο κτιστού και ακτίστου, διότι δεν υπάρχει υψηλότερο σημείο αγιότητος ενός κτιστού ανθρώπου που αυτό το οποίο σημείο ανήρθε η Παναγία μας, επειδή λοιπόν βρίσκεται σε αυτό το σύνορο, δηλαδή κτιστής και ακτίστου πραγματικότητος, μόνο διαμέσου αυτής μπορούμε να εισέλθουμε στο μυστήριο του Θεού. Το μυστήριο του Θεού. Σήμερα καλούμεθα εμείς οι πιστοί να ευχαριστήσουμε βεβαίως την Παναγία μας και να την ευγνωμονήσουμε, διότι εάν δεν ήταν η Παναγία μας, εάν δεν είχε ο Θεός δώσει την ευλογία να υπάρξει αυτή η κλίμακα, αυτή η πύλη, δεν θα είχαμε σωθεί βεβαίως. Είναι λοιπόν κάθε φορά που έχουμε ανάμνηση μιας θεωτερικής εορτής, ταυτοχρόνως έχουμε μια ανάμνηση της σωτηρίας μας. Όταν ομιλούμε θεοτοκολογικά,
μιλούμε σωτηριολογικά. Δεν υπάρχει δηλαδή περίπτωση να μιλήσουμε για την Παναγία μας καθεαυτήν, σαν ένα μεμονωμένο πρόσωπο το οποίο ευάδισε μια ιστορική πορεία πάνω στη γη και έφτασε βέβαια σε ένα ύψος πολύ υψηλό αγιότητος και τέλειωσε. Όχι, η Παναγία μας, όταν ομιλούμε για την Παναγία μας, ομιλούμε για τη σωτηρία μας, ομιλούμε για το σωτήρα μας, ομιλούμε για το μυστήριο του Θεού, το οποίο καλούμεθα να βιώσουμε διαμέσου της Θεοτόκου. Γι' αυτό είναι πολύ μεγάλη η ευγνωμοσύνη μας προς την Παναγία μας. Γι' αυτό και εμείς σήμερα έχουμε κληθεί το πρόσωπό της να το λιτανεύσουμε. Εμείς, οι πλούσιοι του λαού. Ναι, θα ακούσατε νωρίτερα το πρόσωπό σου λιτανεύσουσιν οι πλούσιοι του λαού. Είναι μια ψαλμική αναφορά. Αλλά εμείς είμεθα οι πλούσιοι του Θεού. Εμείς αξιωθήκαμε να πλουτίσουμε την δόξα της θεότητος, τον πλούτο της θεότητος, διαμέσου της Θεοτόκου. Είμαστε πλούσιοι και πρώτον διότι έχουμε πλαστεί κατ' εικόνα Θεού και δεύτερον διότι έχουμε αξιωθεί του βαπτίσματος, να γίνουμε δηλαδή μέλη του σώματος του Χριστού δια του βαπτίσματος και δια του χρίσματος να έχουμε σφραγιστεί και να είμεθα πλέον κατοικητήρια του Αγίου Πνεύματος. Το χάσαμε αυτό λίγο πολύ λόγω των αμαρτιών μας, αλλά παραμένει μέσα μας και είναι έτοιμο με έναν δυναμισμό να αναδυθεί αυτός ο πλούτος και αυτή η αγιότητα που μας δόθηκε δια του Αγίου Βαπτίσματος και βάσει αυτού του πλούτου λιτανεύουμε κι εμείς και συμπορευόμεθα με την Παναγία μας και την ακολουθούμε στην είσοδό της εις τα Άγια των Αγίων, διότι εισοδεύουσα εκείνη συνεισοδεύουμε και εμείς για να γνωρίσουμε τον άκτιστο Θεό, τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Εάν η Παναγία μας, να το πω πιο απλά, δεν υπήρχε, δεν είχε δώσει δηλαδή τροποντινά τη δυνατότητα στο Θεό να γίνει κτιστός, να γίνει άνθρωπος, δεν θα είχαμε γνώση του αληθινού Θεού. Θα είχαμε μια μερική, μια σκιώδη γνώση όπως ήταν στην Παλαιά Διαθήκη. Η Παναγία μας ήταν και είναι εκείνη η οποία μας μοιεί στο μυστήριο του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Της ακτίστου δηλαδή τριάδος, του αληθινού Θεού. Ο Υιός της και Θεός της ήταν εκείνος ο οποίος δια της σαρκώσεως μας απεκάλυψε την αλήθεια της πίστεως και ο Κύριος είπε ότι εκείνοι οι οποίοι γνωρίζουν την αλήθεια, εκείνοι είναι πραγματικά ελεύθεροι, διότι η αλήθεια ελευθερώνει τον άνθρωπο, τον ελευθερώνει από ποικίλες δουλείες, από τα πάθη του και κυρίως από την ιδιοτέλειά του, τον εγωκεντρισμό του και τον βοηθεί να εξέλθει από τον εαυτό του και να βιώσει εκείνο το μυστήριο το οποίο ονομάζεται τριαδολογικό μυστήριο. Υπάρχουμε όχι μόνοι μας κλεισμένοι στην ατομικότητά μας, στον εγωκεντρισμό μας, αλλά υπάρχουμε μαζί με τον Πατέρα και μαζί με τον αδελφό μας. Ο ουράνιος Πατήρ, ο Θεός, δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, εν Αγίω Πνεύματι, ενώνεται με τον αδελφό μας και εμείς αποτελούμε το τρίτο πρόσωπο. Είμαστε η τρίτη, ας το πούμε, πλευρά του τριγώνου, ας το λέγαμε έτσι, η τρίτη γωνία, διότι πράγματι όπως ο Θεός είναι τριαδικός, έτσι και εμείς πρέπει να ζήσουμε τριαδολογικά. Ο Θεός είναι στην κορυφή, ο αδελφός μας είναι δίπλα και εμείς είμαστε επίσης παραδίπλα, αλλά όλοι ενωμένοι όμως και ενωμένοι εν το Πατρί δια του Υιού εν Αγίω Πνεύματι. Σε αυτό το μυστήριο, το μέγα μυστήριο, το οποίο είναι μυστήριο ελευθερίας, μυστήριο αληθείας και επομένως μυστήριο ελευθερίας, σήμερα η Παναγία μας μας μοιεί δια της εισόδου της εις τα Άγια των Αγίων. Η Παναγία μας ήταν εκείνη και εξακολουθεί να είναι εκείνη η οποία μας μοιεί επίσης στο μυστήριο, το οποίο είναι ένα μυστήριο αλληλένδετο με το μυστήριο του Θεού, το μυστήριο της ακοής και το μυστήριο της διαφυλάξεως του Λόγου του Θεού. Είδατε, προλίγου ακούσαμε στο Ιερό Ευαγγέλιο ότι μία γυναίκα τόσο πολύ την είχε επισκιάσει η χάρη του Θεού όταν άκουγε το Λόγο του Θεού, του Χριστού μας, ώστε μακάρισε τη μητέρα του Χριστού μας, δηλαδή την Παναγία μας. Έτσι, η Παναγία μας μακαρίστηκε, μακαρία η κοιλία, η βαστά σε εσάς και η μαστίου σε θύλα σας. Όπως λέμε και εμείς και σήμερα με απλή γλώσσα, μακαρία η μητέρα αυτού του ανθρώπου, μακαρία
εκείνη η οποία βάστασε στην αγκαλιά της, στην κοιλία της, έναν άνθρωπο πολύ σπουδαίο. Εκείνη λοιπόν τη στιγμή, εκείνη η γυναίκα προφήτευσε κυριολεκτικά και γι' αυτό και ο Κύριος μας μεταφέρει το λόγο και λέει «Ναι, είναι μακαρία η μητέρα μου», αυτό με απλά λόγια λέει, αλλά επίσης είναι μεταθέτει σε μας πλέον το άλλο σκέλος και λέει «Ναι, είναι μακαρία η μητέρα μου, αλλά είναι μακάρια εκείνοι οι οποίοι ακούν το λόγο του Θεού και βεβαίως όχι μόνο τον ακούν και τον διαφυλάσσουν μέσα στην καρδιά τους, αλλά τον πράττουν, τον ενεργούν. Και τότε πράγματι και εμείς γινόμεθα μυστικά η μητέρα του Θεού. Μέσα μας δηλαδή κυοφορείται ο Χριστός μας δια του Πατρός εν Αγίου Πνεύματι. Είναι ένα μυστήριο αυτό το οποίο μας παρακινεί ειδικά σήμερα, αλλά βεβαίως και σε κάθε θεματική γιορτή, η Εκκλησία μας να βιώσουμε. Είναι το μυστήριο της ακοής. Πρέπει να ακούμε πολύ καλά, να έχουμε δηλαδή ανοιχτά τα ότα της ψυχής μας, καλή την προαιρέση, να έχουμε προσευχηθεί, ώστε ό,τι θεϊκό ακούγεται, ό,τι ανάγνωσμα ακούγεται, ό,τι λόγος ακούγεται από το πνευματικό μας, από το γέροντά μας, από τους πνευματικούς μας πατέρες, από τους ποιμένας και διδασκάλους, να το ακούμε προσεκτικά. Εμείς είμαστε απρόσεκτοι στην ακοή. Και βεβαίως αυτή η προσοχή δεν είναι απλώς μια διαδικασία φυσική, διότι όταν προσευχόμεθα, αυτή η ακοή είναι μυστική ακοή, είναι κάτι βαθύτερο, είναι κάτι το οποίο εγγίζει την καρδιά μας και φέρνει μια αλλίωση. Τότε πράγματι ακούμε. Γι' αυτό είπε ο Κύριος, ο έχων ότα ακούειν ακουέτο. Όλοι είχαν βεβαίως ότα, αυτιά, αλλά δεν άκουγαν όλοι. Και αφού ακούμε, αφού μας αλλοιώνει αυτό που ακούμε, που είναι ο Λόγος του Θεού, διαφυλάσσεται μέσα στην καρδιά μας και μετά αυτό γίνεται πράξης. Όχι απλώς διαφυλάσσεται και μένει νεκρό, ανενέργητο, αλλά πλέον γίνεται πράξης. Έτσι λοιπόν, μέσα από το μυστήριο αυτό της ακοής του Λόγου του Θεού, της διαφυλάξεως του Λόγου του Θεού, γινόμεθα και εμείς μυστικώς εν Αγίω Πνεύματι μητέρες του Θεού τροποντινά, στην καρδιά μας κυοφορείται ο Λόγος του Θεού και γίνεται πράξης και τότε βιώνουμε, ήδη έχουμε εισέλθει στην οδό για να βιώσουμε το μέγα μυστήριο, το μυστήριο του Θεού. Αυτά τα λίγα ήθελα να πω, νομίζω συμπυκνώνονται όλα αυτά, δηλαδή τα οποία είπα και αφορούν την εορτή των εισοδίων της Θεοτόκου. Όπως είδατε δεν έκανα μια ιστορική αναφορά στο γεγονός, είναι γνωστό άλλωστε, τα οποία όλα αυτά μας οδηγούν περαιτέρω, ακόμα ένα βήμα, στο μυστήριο της αφιερώσεως. Η αφιέρωση δεν είναι ένα μυστήριο το οποίο αφορά μόνο τους μοναχούς και τις μοναχές. Όλοι οι χριστιανοί, δυνάμει του Αγίου Βαπτίσματος και δια της εκκλησιαστικής ζωής, δηλαδή της προσευχής, των μυστηρίων, της μετανοίας κτλ. Και της αγάπης που ασκούμε, όλοι είμεθα αφιερωμένοι. Καλούμεθα να δείξουμε ότι είμεθα αφιερωμένοι, να ενεργοποιήσουμε αυτή την αφιέρωσή μας, ώστε πράγματι να βιώνουμε το μυστήριο του Θεού, διότι όπως είπε ο Κύριος μας, όταν βιώνουμε το μυστήριο αυτό της αφιερώσεώς μας στον Θεό, καθαρίζεται η ύπαρξή μας, καθαρίζεται η καρδιά μας και τότε βλέπουμε τον Θεό και τότε μειούμεθα με το παράδειγμα της Παναγίας μας και δια των πρεσβειών της στο μυστήριο του Θεού. Το μυστήριο του Θεού, το μυστήριο του Θεού, οι γνώσεις του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, η οποία δεν κατανοείται διανοητικά, δεν είναι κάτι που μπορεί να περιγραφεί, αλλά όμως μπορεί να βιωθεί και να ψηλαφηθεί κυριολεκτικά. Και να αποτολμήσουμε και εμείς μαζί με τον Απόστολο και Ευαγγελιστή Ιωάννη να πούμε ότι αυτό το οποίο είδαμε, το ακούσαμε, το ψηλαφίσαμε, ακριβώς αυτό είναι. Ο Θεός είναι ένα μυστήριο το οποίο ψηλαφάται. Είναι ένα μυστήριο το οποίο βιώνουν εκείνοι οι οποίοι ακούνε το Λόγο του Θεού, προσπαθούν να έχουν ανεκτά τα ότα της ψυχής για να ακούσουν το Λόγο του Θεού. Είναι εκείνοι οι οποίοι διαφυλάσσουν το Λόγο του Θεού μέσα στην καρδιά τους και ενεργοποιούν αυτό το Λόγο του Θεού και έτσι κυοφορείται και έτσι γεννάται η πράξη, εν συνεχεία οδηγούμεθα στην θεωρία, δηλαδή στην θέα του Θεού,
του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος. Η Παναγία μας λοιπόν σήμερα μας βοηθεί να κατανοήσουμε ότι η εορτή αυτή έχει πολύ θεολογικό περιεχόμενο. Δεν είναι μια, επαναλαμβάνω, ανάμνηση ενός ιστορικού γεγονότος. Είναι μια μίηση, μια συνεισόδευση μαζί με την Παναγία μας στο ναό του Θεού, δηλαδή στα άδυτα των αδύτων, δηλαδή σε εκείνο τον χώρο του αχωρίτου, σε εκείνο τον χώρο που μπορούμε και εμείς να εισέλθουμε, κατά χάριν βεβαίως, και να δούμε τον Θεό. Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται. Αυτό είναι το όραμά μας, το όραμα των χριστιανών. Δεν πρέπει να λησμονούμε αυτό το μεγάλο όραμα. Δεν εξαντλείται δηλαδή η ταυτότητά μας στο να ενεργήσουμε ορισμένες καλές πράξεις, να κάνουμε ορισμένες προσευχές, να κάνουμε ορισμένες νηστείες και εν πάση περιπτώσει να παραμείνουμε μόνο στα πρακτικά θέματα, τα οποία βεβαίως είναι καλά και πρέπει να γίνονται, αλλά αυτά δεν είναι ο σκοπός μας. Αυτά ήδη μας καθαρίζουν την καρδιά ώστε να γίνει δεκτική και για να δει τον Θεό. Ας παρακαλέσουμε λοιπόν την Παναγία μας να μας αξιώσει να έχουμε αίσθηση ότι είμαστε οι πλούσιοι του λαού. Είμαστε οι αριστοκράτες. Είμαστε οι βασιλείς εν πνεύματι Αγίου. Εκείνοι οι οποίοι καλωσορίζουν την Παναγία μας, προσκυνούν την Παναγία μας, την ευχαριστούν την Παναγία μας διότι έγινε η πύλη του Θεού, του ακτίστου για να εισέλθει στην κτιστή πραγματικότητα. Αλλά ταυτοχρόνως είναι και η πύλη δια της οποίας και συνεισοδεύουμε αλλά και ανερχόμεθα και γνωρίζουμε και βιώνουμε μάλλον το μυστήριο του Θεού. Είναι η πύλη εκείνη δια της οποίας εισερχόμεθα στο άκτιστο κατά χάριν και γινόμεθα και εμείς κατά χάριν θεοί. Είχα μια επιστολή αυτές τις μέρες από ένα πρόσωπο το οποίο είπε ότι είναι στα πρώτα βήματα της πνευματικής ζωής, αλλά μου έκανε εντύπωση που κατάλαβε κάτι πάρα πολύ σπουδαίο. Εφόσον, λέει, πρέπει να γίνουμε κατά χάριν θεοί, εμείς οι χριστιανοί, πρέπει πρώτα να καταλάβουμε ότι πρέπει να πεθάνει μέσα μας εκείνο το οποίο βιώναμε και νομίζαμε ότι είμαστε θεοί. Είχαμε θεοποίηση τον εαυτό μας μέσω της εργασίας των παθών, του εγωισμού και της φιλαυτίας και είχαμε υψώσει ένα ίνδαλμα, ένα είδωλο μέσα στη ψυχή μας, το οποίο, λέει, πρέπει να κατακρυμνιστεί. Πρέπει να πεθάνει αυτός ο Θεός, ο ψεύτικος, τον οποίο μέχρι τώρα προσκυνούσαμε, για να αξιωθούμε με τη χάρη του Θεού, διαπρίζοντας τον Θεοτόκο, να γίνουμε κατά χάριν θεοί. Θα γίνουμε κατά χάριν θεοί. Είμεθα δυνάμει, είμεθα μέσα στην ύπαρξή μας. Υπάρχει η σπορά αυτή, η οποία αν καλλιεργηθεί, θα μας οδηγήσει στην ενεργία, στην πραγματική κατάσταση να είμεθα κατά χάριν θεοί. Αυτό το όραμα μην το ξεχάσουμε. Η πύλη του μυστηρίου του Θεού, δια του οποίου δηλαδή γνωρίζουμε το μυστήριο του Θεού, βιώνουμε το μυστήριο του Θεού, είναι η Θεοτόκος. Ας την παρακαλούμε, ας προσευχόμεθα σε αυτήν, ας την τιμούμε, όχι συναισθηματικά, προσέξτε. Πράγμα το οποίο απεικονίζεται δυστυχώς με επηρεασμό ακόμα και από τη Δύση, σε εικόνες στις οποίες βλέπουμε την Παναγία μας σαν μια ωραία γυναίκα, πάγκαλος, γεμάτη συναισθηματική φόρτιση, είναι μια γυναίκα ωραία, η οποία γέννησε το Θεό μας. Και τι έγινε περαιτέρω? Είναι απλώς μια γυναίκα? Είναι απλώς κάτι το οποίο καλούμεθα να το αντιμετωπίσουμε συναισθηματικά και να χαρούμε δηλαδή ψυχολογικά, επειδή η Παναγία μας, αυτή η κοπέλα ήταν τότε νεαρή όταν γέννησε το Χριστό μας, γέννησε το Θεό και επομένως της οφείλουμε απλώς μια ευγνωμοσύνη? Ή είναι κάτι πολύ βαθύτερο, κάτι το οποίο μας συγκλονίζει? Είναι η πύλη, επαναλαμβάνω και κλείνω, η πύλη του Θεού, δια της οποίας όχι μόνο ο Θεός εισήλθε στον κόσμο, αλλά και εμείς εισερχόμαστε δια αυτής για να γνωρίσουμε τον Θεό. Με αυτές τις ταπεινές σκέψεις κλείνω και σας παρακαλώ και ας παρακαλέσουμε όλοι τον Θεό δια των ευχών του αιμνίστου γεροντός μας και Μητροπολίτη μας να ανοίγει ο Κύριος μας τα ότα της ψυχής μας, να μας αξιώσει δηλαδή να ανοίγει κάτι βαθύτερο μέσα στο είναι μας, ώστε να είναι δεκτικό το είναι μας στο Λόγο του Θεού, ώστε ο Λόγος αυτός
να ενεργήσει μέσα στην ψυχή μας, στην καρδιά μας, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να κυοφορηθεί πράγματι μια νέα γέννηση. Μια γέννηση η οποία θα μας οδηγήσει στην πραγματικότητα του να είμεθα κατά χάριν Θεοί. Η ευχή του Πολυσεβάστου Γιοντός μας, πρεσβείας της Παναγίας μας, να μας οδηγήσουν προς αυτό το μυστήριο, το οποίο μάλιστα μας αναμένει σε λίγες μέρες, σε λίγο καιρό, ακριβώς με τη γέννηση του Χριστού μας. Εκεί ακριβώς οδηγούμεθα και ήθε η Παναγία μας να μας αξιώσει με αυτά τα αισθήματα και τις ταπεινές σκέψεις να προσκυνήσουμε τον Χριστό μας, ο οποίος επτόχευσε για να γίνουμε εμείς πλούσιοι, εις δόξαν του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.